Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Και πάλι ευχόμεθα ο νέος ενιαυτός της Χριστότητος του Κυρίου, το νέο έτος που μας χαρίζει η αγαθότης ευσπλαχνία του Κυρίου, να είναι ευλογημένο, σωτήριο. Και θα είναι ευλογημένο και σωτήριο δια μετανοίας. Ο Χριστός, σύμφωνα με το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, άρχισε τη δημοσία δράση του, άρχισε το κηρυγμά του με τη φράση, με την προτροπή «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Η Βασιλεία των Ουρανών πλησίασε, για να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, απαραίτητη προϋπόθεση, απαραίτητος όρος είναι η μετάνοια. Εάν μετανοήσουμε άρχοντες και λαός, πρώτα οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, έπειτα οι πολιτικοί άρχοντες και κατόπιν όλοι οι θρησκευτικοί και πολιτικοί και κοινωνικοί ταγοί, οδηγοί και όλος ο λαός, τότε το νέο έτος θα είναι όντως ευτυχές όπως το ευχόμεθα. Είχαμε διακόψει τη σειρά των εκπομπών για τις εσχατολογικές προφητείες. Σήμερα συν Θεώ επανερχόμεθα τις εσχατολογικές προφητείες. Κύριε Ζιώβα. Να παρουσιάσω στον ευθόματο. Ναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Θα ήθελα πρωτού να εισέλθουμε στην εξέταση εσχατολογικών προφητείων από το χώρο της Καινής Διαθήκης, να σας υπενθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού, το 3617-285, επαναλαμβάνω το 3617-285 και το 3637-810, 3637-810. Θα είμαστε εδώ μετά τη λήξη εκπομπής μέχρι τις 1:20, 1:25 περίπου. Επίσης, ότι σήμερα στις 7 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα της Αδελφότητος Σταυρός, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44, θα γίνει ομιλία. Ο ομιλητής θα είναι ο κύριος Σωτρόπουλος. Κύριε Σωτρόπουλε, προτού να εισέλθουμε στην εξέταση μιας εσχατολογικής προφητείας, θα ήθελα να δώσετε... Πολλών μάλλων εσχατολογικών προφητείων. Θα ήθελα να ασχοληθούμε με δύο θέματα, συντόμως, να δοθώ να γίνουν κάποια σχόλια και στη συνέχεια να εισέλθουμε. Είναι θέματα της επικαιρότητας, ναι. Έτσι. Όταν απουσιάζεται, έκανα μία εκπομπή με θέμα τη σχολίασα σε γενικές γραμμές τη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο κ. Τράγκα ο τότε αρχηγός της Μασονίας, ο δικηγόρος Χρήστος Μανιές. Και συγκεκριμένα στις 17, Έχει αλλάξει ο αρχηγός της Μασονίας. Στην ομάδα του έχει αλλάξει, ναι. Λοιπόν, και αν θυμάμαι, η εκπομπή έγινε 17 Δεκεμβρίου. Δεν έχει αλλάξει με την έννοια ότι έγινε χριστιανός. Καλά, εκείνος πιστεύει ότι είναι ταυτόχρονα και χριστιανός. Ναι. Όπως δήλωσε στη συνέντευξη. Άλλο ότι πιστεύει κανείς και άλλο ότι είναι πολλοί άνθρωποι δυστυχώς τρέφουν την ψευδέστηση ότι είναι μασόνοι, ότι έχουν και άλλες ιδιότητες αντιχριστιανικές και εντούτοις ότι συγχρόνως είναι και χριστιανοί. Με αφορμή την επαναπροβολή της συνέντευξης. Ο διάβολος συντηρεί πολλούς με ψευδεστήσεις, ο μεγάλος αυτός απατεώνας. Λοιπόν, κύριε Σωτρόπου, με αφορμή την επαναπροβολή της συνεντεύξεως του κυρίου Μανία στις 15 Δεκεμβρίου, παρουσίασα μια επιστολή που είχε τη μορφή αναφοράς διαμαρτυρίας, υπογεγραμμένη από εκατοντάδες χριστιανούς προς την Διαρχιέρα Σύνοδο για να λάβει θέση το εισηγητικό υπόμνημα του πατρός Αυγουστίνου, του Μητροπολίτου Φλωρίνης. Και είδαμε, έτσι, ένιωσα μια ευχάριστη έκπληξη όταν στο τεύχος, όταν στον Ορθόδοξο τύπο, το τεύχος της 5 Ιανουαρίου του 1996, είδα ότι ο Μητροπολίτης Κύτρους, ο κύριος Αγαθόνικος, για όσους δεν γνωρίζουν, το Κύτρος είναι στον ομό Πιερίας. Στην Κατερίνη δηλαδή. Στην Κατερίνη, η έδρα του είναι στην Κατερίνη και είναι ένας σεμνός επίσκοπος. Μάλιστα. Λέει, ζητεί σύγκληση ιεραρχίας δια το ζήτημα της Μασονίας. Επειδή πραγματικά η επιστολή του προς την ιεραρχία είναι μια αχτίδα φωτός, μια ελπιδοφόρος, ας πούμε, αχτίδα και ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, θα ήθελα να διαβάσουμε σύντομη η επιστολή του, αλλά είναι εξαιρετικά. Διαβάστε να ακούσουν και αγαπητοί τηλεθεατέ. Είναι ένα πράγματι, το έχω διαβάσει, είναι ένα σημαντικό δημοσίευμα του Επισκόπου Μητροπολίτου Κύτρος, του κυρίου Αγαθονίκου. Μάλιστα.
Το επαναλαμβάνω ότι ο Μητροπολίτης Κύτρος, ο κύριος Αγαθόνικος που έχει έδρα την Κατερίνη, είναι από τους ολίγους εκλεκτούς επισκόπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Διαβάζω, κύριε Σωτερόπουλε, το κείμενο της επιστολής του προς την Ιεραρχία απευθύνεται. Μακαριότατε Άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιότατε Άγιε Συνοδική, ο αρχηγός της εν Ελλάδη Μασονίας, κύριος Χρήστος Μανέας, κατά την περί αυτή συνέντευξή του της 15ης Δεκεμβρίου 1995 μετά τον δημοσιογράφο κ. Γεωργίου Τράγκα, εις το τηλεοπτικό κανάλι Sky, διάλλη μια φορά ισχυρίστη δημοσίως ότι εν ενεργεία Μητροπολίτε της Εκκλησίας της Ελλάδος ανήκουν επισήμως στην Μασονική Στοάν. Προς επίρρωσιν δεν το λεγόμενο του, ανέφερε πολύ πρόσφατο παράδειγμα Μητροπολίτου, το οποίο δεν εφανέρωσε το όνομα, ο οποίος κληθείς να τελέσει τον ιερόν αγιασμό εις μασονικών κτίριων και μη δυνηθείς, ο Μητροπολίτης δηλαδή, να μεταβεί, ανέθεσε τούτο εις Αρχιμανδρίτην. Αρχιμανδρίτη του, ώστις και μεταβάσεις στο κτίριο ετέλεσε την ιεροπραξία. Γράφει αυτά ο Μητροπολίτης Κύτρους Αγαθόνικος. Να κάνουμε μια παρέκβαση. Ναι, κύριε Σωτόπουλε. Ο Αρχιμανδρίτης που δέχτηκε να τελέσει τον αγιασμό στο μασονικό ίδρυμα έχει πολλές ελπίδες να προαχθεί σε επίσκοπο. Για το διάβολο σου είπε, αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω εξουσίες και μεγαλεία αυτού του κόσμου. Δηλαδή, αν υπέκυψε όντως, αν υπάρχει καταρχάς τέτοιος Μητροπολίτης που έκανε τέτοια πράξη. Γιατί μην τα δεχτούμε και 100% ως αληθή. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αποδείξεις. Ήρθε να υπάρξει δήλωση από την Ιερά Σύνοδο ή μάλλον να μηνυθεί ο Μανέας. Συμμαχών με την ευθύνη μου ως δια του Ιερού Βαπτίσματος μέλους της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά και ακόμη περισσότερο ως επισκόπου αυτής, και παρακολουθήσα την Οσάνο βεβαίωση εντός οικών του κυρίου Μανέα, ισθάνθην εντροπήν, λέγει ο Μητροπολίτης Κύτρος κ. Αγαθόνικος. Διότι εφόσον δεν κατονομάσαν τα αρχιερατικά πρόσωπα ταύτα, τα κατά τον κύριο Μανέαν συμμετέχονται στην αρνησίχριστον Μασονιέν, τότε στη συνείδηση του Ορθοδόξου Πληρώματος εξετέθησαν συλλήβδην άπαντες στη Σεβασμιότατη Μητροπολίτε της Ελλαδικής Εκκλησίας εις την Σεπτή Χωρία, των οποίων έχω την εξαιρετική τιμή να ανήκω και η ταπεινότητα μου ποιμένων με τη χάρη και ανοχή του Θεού κάποιων πίμνιων, του οποίου είμαι εις θέση να γνωρίζουν την ευαισθησία ενός προς την διατήρηση της ακεραιότητος της άπαξ παραδοθήσεις πίστεώς μας. Πιεζόμενος, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Κύτρους, υπό του βάρους του φρικτού αξιωματός μου, ιστάτην ακόμη το απαιτούν άκραν ταύτιση με όλα στας απαιτήσεις αληθείας χρέους μου να διαμαρτυρηθώ. Όπερ και δια του παρόντος εγγράφου μου πράτω και αναφερόμενος εις την προϊσταμένη μου εκκλησιαστική αρχή, ευλαβώς προτείνω τα κάτωθεν. Εδώ είναι τα αξιοπρόσεκτα. Και συμφωνώ προσωπικά, κύριε Σωτρόπουλο, πιστεύω και εσείς θα συμφωνήσετε. Και εγώ που το είχα διαβάσει το δημοσίευμα, μου άρεσε και συμφωνώ και υπερθεματίζω. Πρώτον, με μοναδικό θέμα το εν λόγω ανακύπτων ζήτημα να συγκληθεί το ταχύτερο δυνατόν η ιεραρχία μας, η οποία όχι μόνο ασυζητηθεί να καταδικάσει γενικώς την Μασονία, αλλά να καλέσει ονομαστικώς ένα έκαστον των Αγίων Αρχιερέων Μητροπολιτών, καθώς και των τιτουλαρίων επισκόπων, να δηλώσει εάν είναι ή όχι Μασόνος, καταγραφωμένο τούτου εις τα πρακτικά. Κύριε Ζώγα, δυστυχώς, διότι δεν είναι τίμιοι οι Μασόνοι, δεν είναι ειλικρινείς άνθρωποι, έχουν επιτρέψει στους Μασόνους επισκόπους να κάνουν και δήλωση, να κάνουν δήλωση ότι δεν είναι Μασόνοι, για να μην τους κυνηγούν, λέει, οι Χριστιανοί. Έχουμε μασονικό κείμενο τέτοιο. Λοιπόν, δεν μας ικανοποιεί να δηλώσουν ότι δεν είναι Μασόνοι. Μας ικανοποιεί να μηνύσουν τον κύριο Μανέα για να αναγκαστεί να κατονομάσει τους Μασόνους. Απλώς και μόνο για να αναγκαστεί, όχι για κάποιον άλλο λόγο, δεν μας ενδιαφέρουν. Να κατονομάσει τους Μασόνους. Δεύτερον, αμέσως κατόπιν. Τους Μασόνους ιεράρχας, εννοείται. Αμέσως κατόπιν η ιεραρχία να εξουσιοδοτήσει την διαρκή Ιερά Σύνοδο να μηνύσει εις τα πολιτικά δικαστήρια τον κύριο Μανέα δια των άδικων διασυρμών των οποίων υπέστη το σώμα της Εκκλησίας. Με τη βεβαία πεποίθηση ότι εωσάνω διαλυφθεί σε ανησυχία και προτάσεις μου θα τύχουν της δεούσης προσοχής, διατελώ με τα βαθυτά του σεβασμού ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός ο Κύτρος Αγαθόνικος. Πράγματι, συγχαίρομαι από τη θέση αυτή των σεβασμιότητων του Μητροπολίτη Κύτρου στον κύριο Αγαθόνικο και πιστεύουμε να μην απευθύνθηκε ισότα μία κόντου, κύριε Σωτρόπουλε, γιατί θα κατασκανδαλιστεί ακόμη περισσότερο ο λαός του Θεού. Κύριε Ζώγα, να λέμε την αλήθεια ολόκληρη. Δεν ήρθαμε από τον Άρη ώστε να αγνοούμε την ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, ζούμε εδώ πάνω στον πλανήτη που λέγεται Γη και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Δυστυχώς η ιεραρχία
δεν θα επιληφθεί του θέματος, ούτε η Διαρκή Σύνοδος, ούτε η Σύνοδος Ιεραρχίας, αλλά θα αφήσει να παρέλθει ο καιρός να λησμονηθεί. Δεν λησμονεί όμως ο λαός. Δεν θα μηνύσει το Μανέα και δεν θα τον αναγκάσει να κατονομάσει τους αρχιερείς, διότι πραγματικώς υπάρχουν μασόνοι αρχιερείς. Κύριε Σαντρόπουλε, πρωτού κλείσουμε αυτό το θέμα το σύντομα. Έχουμε και εμείς ορισμένους λόγους να πιστεύουμε ότι υπάρχουν μασόνοι αρχιερείς. Θα ήθελα, κύριε Σαντρόπουλε, να διαβάσω και ένα απόσπασμα από το κύριο άρθρο στο τεύχος αυτό του ορθοδόξου τύπου, του γνωστού αγωνιστού, χριστιανού αγωνιστού και κοινωνικού αγωνιστού και ομολογητού της Ορθοδοξίας του κυρίου Νίκου Ψαροδάκη, που είναι γνωστός στο Πανελλήνιο για τους χριστιανικούς αγώνες. Σχετικά με αυτό το θέμα, έχει μια αξιοσημείωτη παράγραφο που την απευθύνει προς ολόκληρο το σώμα της ιεραρχίας. Λέει, με βάση, ο κύριος Ψαροδάκης τα λέει αυτά, με βάση λοιπόν το παραπάνω πιστός, τα παραπάνω πιστός το λόγο και το νόμο του Θεού ως μέλος της Εκκλησίας, ο υπογραφόμενος κατηγορεί, πρώτον. Δεύτερον, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, δηλαδή σύμπασα την Ιεραρχία, η οποία αφήκε, τι σας έχει μείνει, απευθύνεται στους ιεράρχες, τι σας έχει μείνει, Άγιοι Πατέρες, το Άγιοι Πατέρες το θέτει και τις δύο λέξεις εντός εισαγωγικών. Βγήκε η Μασονία στην τηλεόραση και σας έφτισε για πολλαπλή φορά καυχόμενη ότι εν ενεργεία Μητροπολίτης είναι Μασόνη, δηλαδή λατρεύουν στην Εκκλησία τον Χριστό και στη Στοά το Διάβολο. Και εσείς σκουπίσατε με νιρβανική μακαριότητα το φτύσιμο και ούτε η γάτα ούτε η ζημιά της. Γιατί, λέγει ο κύριος Ψαροδάκης σε αυτό το κύριο άρθρο, χάσατε λοιπόν τόσο την πίστη σας και την αξιοπρέπειά σας. Είστε τόσο δεμένοι σε ποιους και σε τι, ώστε να μην μπορείτε να στείλετε την πέτρα της χριστιανικής αληθείας στο μέτωπο της Μασονίας, όπως ο Δαβίδ έστειλε τη δική του πέτρα τιμωρία στον υπερφύαλο Γολιάθ. Μάλιστα. Σκληρός ο λόγος του κυρίου Ψαροδάκη, αλλά είναι ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Είναι σκληρός, διότι είναι σκληρή και η πραγματικότητα. Είναι ο αρμόζων λόγος. Ο κύριος Ψαροδάκης, αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι ένας πολύ, πάρα πολύ δυνατός δημοσιογράφος. Η πένα του τσακίζει κόκαλα, να εκφραστώ έτσι, και έχει ερευνήσει όσο κανείς άλλος το θέμα της Μασονίας και έχει αποδείξει με βάση τα ίδια τα κείμενα των Μασόνων, τα ίδια τα βιβλία των Μασόνων, ότι η Μασονία είναι αντίχριστο σύστημα, ότι οι Μασόνοι λατρεύουν τον νεοσφόρο, τον Σατανά. Και συνεπώς οι ιεράρχες οι οποίοι προσεχώρησαν στη Μασονία είναι λάτρες όχι του Χριστού, του Σατανά. Δεν είναι Χριστολάτρες, είναι Σατανολάτρες. Και προδότες της αποστολής τους. Υπέκυψαν στον πειρασμό που λέγει ο Σατανάς, αν πέσεις και με προσκυνήσεις θα σου δώσω τις εξουσίες και τα μεγαλεία αυτού του κόσμου. Κύριε Σαντρόπουλε, προχωρώ σε ένα δεύτερο θέμα που έχει τη μορφή ερωτήσεως και απευθύνεται κυρίως προς εσάς. Πρώτη εορτή των Χριστουγέννων, δύο καθηγητές Πανεπιστημίου της Θεολογίας των Αθηνών. Των Αθηνών. Σε συγκέντρωση 2.000 προσώπων στο Κοροπή, σε ομιλία την οποία έκαναν επί παρουσία 2.000 προσώπων, αναφερόμενοι στο θέμα του Αντιχρίστου, ισχυρίστηκαν, είπαν, διεκήρυξαν, όπως θέλετε να το πούμε, ότι ο Αντίχριστος δεν πρόκειται να είναι κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σκανδαλιστούν πολλές ψυχές, να κλονιστούν, να προκληθούν ερωτηματικά. Θα ήθελα, ως γνωστός, όχι απλώς ορθόδοξος θεολόγος, αλλά δεινός θεολόγος στον χώρο της Ορθοδοξίας, να μας πείτε την συντόμως όμως, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι ελάχιστος, για να εισέλθουμε και στα θέματα της εσχατολογίας, τα τόσο ενδιαφέροντα. Να μας πείτε ποια είναι συντόμως η θέση της Αγίας Γραφής γύρω από το εάν ο Αντίχριστος είναι ή όχι θα είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, ποια είναι η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ούτως ώστε να διαλυθούν τυχόν αμφιβολίες που προκλήθηκαν μέσα στις ψυχές ψυχών που δεν είναι στηριγμένες. Κύριε Ζώγα, και εγώ πληροφορήθηκα ότι πρώτων εορτών των Χριστουγέννων σε μια μεγάλη αίθουσα του Κοροπιού, τη ενεργία ενός κληρικού αρχιμανδρίτου, συγκεντρώθηκε πολλής λαός, 2.000 περίπου λαός όπως είπατε. Αυτό είναι ένα καλό ελπιδοφόρο. Και εκλήθησαν δύο καθηγητές πανεπιστημίου, της θεολογίας καθηγητές, και μίλησαν για τον Αντίχριστο και ισχυρίστηκαν
ο πρώτος ομιλητής, δεν θέλω να φέρω το ονόματά τους, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει αντίχριστος σαν μοναδική προσωπικότητα, σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπος. Υπάρχουν οι πολλοί αντίχριστοι, οι ασεβείς. Δεν υπάρχει αντίχριστος με μοναδική έννοια ως ένα συγκεκριμένο ως πρόσωπο, ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ως κατεξοχήν αντίχριστος. Λοιπόν, και ο δεύτερος καθηγητής συνεφώνησε με τον πρώτο καθηγητή. Κύριε Στατρόπουλε, πρώτο προχωρήστε. Σε γενικές γραμμές σε αυτό το θέμα συμφωνούν με τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι, και συνεφώνησε και ο δεύτερος καθηγητής, τον οποίον εκτιμώ ιδιαίτερος, διότι είναι ένα πολύ μορφωμένο πρόσωπο και απορώ και εξίσταμε πώς συνεφώνησε με τον πρώτο καθηγητή. Προλίγων ετών ο πρώτος καθηγητής είχε μεταβεί και στην Κύπρο, όπου και εγώ μεταβαίνω συχνά και κάνω ομιλίες. Και είχε μιλήσει σε δύο πόλεις, στην Πάφο της Κύπρου και στη Λεμεσό της Κύπρου, και είπε ότι κατά τις γραφές και τους πατέρες δεν υπάρχει κανένας αντίχριστος σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπος που αναμένεται να έρθει στον κόσμο. Και ένας δεσπότης μάλιστα με κάποια αφέλεια έβγαλε στεναγμό ανακουφίσεως και είπε: «Επιτέλους ακούσαμε από ένα υπεύθυνο πρόσωπο ότι δεν υπάρχει αντίχριστος και θα μας φύγει το άγχος». Κοιμηθείτε ήσυχα λοιπόν. Όταν πήγα στην Κύπρο μετά από αυτή την ομιλία του καθηγητού, με πλησίασαν πολλοί χριστιανοί και μου λένε: «Εδώ ήρθε ένας καθηγητής της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και μας είπε ότι δεν προβλέπεται αντίχριστος από τις γραφές και τους πατέρες». Λοιπόν, λέω, δεν θα καταλάβατε καλά. Όχι, καταλάβαμε, λέει, πολύ καλά. Είναι δυνατόν, λέω, καθηγητής πανεπιστημίου, μάλιστα της θεολογίας, να αγνοεί ότι οι γραφές μιλάνε για αντίχριστο και οι πατέρες μιλάνε για αντίχριστο, που θα είναι το χειρότερο πρόσωπο, ο χειρότερος άνθρωπος, ο χειρότερος κακούργος, ο χειρότερος δικτάτορ κλπ. Θα παρουσιαστεί ως Μεσσίας και ως Θεός? Είναι δυνατόν να καθηγητής πανεπιστημίου της θεολογίας να αγνοεί τις γραφές και τους πατέρες? Λοιπόν, οι επιστήμονες χριστιανοί της Κύπρου μου λένε: «Ακούσαμε με τα αυτιά μας και ακούσαμε και το δεσπότη που είπε στο τέλος, επιτέλους θα απαλλαγούμε από το άγχος, δεν υπάρχει αντίχριστος». Και αναγκάστηκα τότε, επί μόνο απαιτήση των Κυπρίων, να κάνω η ομιλία για τον Αντίχριστο σε ένα μεγάλο ναό της Λεμεσού, και η ομιλία αυτή είχε το μεγαλύτερο ακροατήριο. Χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν και κατέκλυσαν το ναό και απέδειξα με βάση τη γραφή και τους πατέρας ότι όντως αναμένεται ο Αντίχριστος, ο κατεξοχήν Αντίχριστος, ένα πρόσωπο, συγκεκριμένος άνθρωπος. Και τώρα συντόμως, κύριε Ζιώγα, χάριν των τηλεθεατών μας, να αναφέρομαι συντόμως μερικά στοιχεία από τη γραφή που αποδεικνύουν ότι αναμένεται όντως αντίχριστος, πρόσωπος, συγκεκριμένο άνθρωπος, συγκεκριμένος. Ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου: «Ήρθα εγώ εν το ονόματι του Πατρός μου και δεν με δεχθήκατε. Όταν θα έρθει άλλος το δικό του όνομα, εγωιστής, εωσφορικός άνθρωπος, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ήρθα εγώ, δεν με δεχθήκατε. Όταν θα έρθει άλλος, εν το ιδίο ονόματι, εξ ονοματός του, αυτοαπεσταλμένος, αυτοχειροτόνητος, εγωιστής, υπερήφανος, εκείνον θα τον δεχθείτε», είπε ο Χριστός. Να το διαβάσουμε και από μέσα, κύριε Στατρόπουλε. Να το διαβάσουμε. Ιωάννου ε 43. «Εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι...» Άλλος. «Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι εαυτού», το δικό του όμως, τον εαυτό του που λέμε, «εκείνον θέλετε δεχτεί». Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα στον Απόστολο Παύλο. Στο Δευτέρα προς Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο που ομιλεί την εκτάση για τον Αντίχριστο. Τι λέει εκεί ο Παύλος? «Θα έρθει πρώτα η αποστασία. Και μετά την αποστασία θα έρθει ποιος? Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, ο κατεξοχήν ασεβής άνθρωπος,
ο Υιός της απολίας, ο Υιός της καταστροφής, ο άνθρωπος της καταστροφής. Θα έρθει ο άνομος, ο οποίος θα θέσει τον εαυτόν του υπεράνω παντός Θεού και, των ψευδών θεών και του αληθινού Θεού. Θα ενθρονιστεί στο ναό του Θεού ο άνομος, ο Υιός της απολίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας και με τέρατα και σημεία που θα κάνει με τη δύναμη του σατανά θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός. Λέει σαφώς, ρητός, ότι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο άνομος που θα ενθρονιστεί, επαναλαμβάνω, στο ναό του Θεού και με τεράστια θαύματα σατανικά θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός και θα απαιτεί λατρεία φυσικά. Ας το διαβάσουμε και μέσα από την Καινή Διαθήκη, Β' Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, από το στίχο 2. Να μην σαλευτείτε ταχαίως από το φρονήματό σας, μη δε να θορυβήσετε μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένη συμφωνών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού, ας μη σας εξαπατήσει τη κατά ουδένα τρόπο, διότι δεν θελελθεί η μέρα εκείνη, της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου δηλαδή, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο άνθρωπος, το υπογραμμίζουμε, ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος που έχει μέσα άνθρωπος. Όλη την ενέργεια του σατανά. Ο Υιός της απολίας, όπως ήταν και ο Ιούδας, Υιός απολίας. Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπηρεαιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στον ναό του Θεού ως Θεός. Θα ενθρονιστεί. Αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Και λέει, πάω και στο στίχο 8, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ώστε θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσουν. Και δια τούτο θέλει πέμψει σε αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψει στο ψεύδος. Και μετά. Έχουμε, κύριε Ζώγα, να αναφέρουμε ακόμη ένα στοιχείο. Είναι στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Όχι, θα ήθελα να αναφέρετε και την πρώτη επιστολή του Καθολική. Είναι, είναι που λέει ο Ιωάννης ότι ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Ο Αντίχριστος, ο κατεξοχήν Αντίχριστος, αλλά και τώρα, είπε ο Ιωάννης, είναι πολύ Αντίχριστος στον κόσμο. Είναι η πολύ Αντίχριστη η μικρότερη και έρχεται και ο μεγάλος Αντίχριστος. Που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα καθίσει, θα ενθρονιστεί στο ναό του Θεού και θα απαιτεί λατρεία Θεού. Πρώτη Καθολική Επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 2, στίχο 18. Παιδεία εσχάτη ώρα είναι και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, με άρθρο ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν, όσοι γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα. Κάνει διάκριση μεταξύ των μικρών Αντιχρίστων και του μεγάλου, ας το πούμε έτσι, έχουμε αντίχριστους πολλούς, αλλά και αντίχριστο με μοναδική έννοια. Μάλιστα. Το κατεξοχήν, το μεγάλο αντίχριστο, αυτός που θα κάνει τα άνω κάτω όταν έρθει. Να αναφέρομαι ακόμη ένα χωρίο, περιέχεται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο καθηγητής ξέρει τι είπε για την Αποκάλυψη. Δεν είναι προφητικό βιβλίο με την έννοια, λέει, ότι προλέγει μέλλοντα. Τόσα μέλλοντα προλέγει η Αποκάλυψη και πράγματα που συνέβησαν και συμβαίνουν στην εποχή μας και αυτοί λένε ότι δεν είναι προφητικό βιβλίο. Θα τα παρουσιάσουμε και φαίνεται σε τρόπο. Είναι οικολογικό βιβλίο, όπως είπα στην Πάτμο, δεν είναι προφητικό. Που η ίδια η Αποκάλυψη χαρακτηρίζεται ως προφητεία και μιλάει για πράγματα τα οποία το βιβλίο της πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα. Και πολλά έχουν γίνει ήδη. Μα λένε πράγματα δηλαδή ακατανόητα. Απορεί κανείς για εξήγηση. Πώς καθηγητές πανεπιστημίου διδάσκουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουν την αλήθεια. Έχουν λάβει εντολές από τη νέα τάξη πραγμάτων, από τη νέα εποχή. Θέλουν να παραστήσουν τους μοντέρνους. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως δεν ορθοτομούν σε αυτόν τον τομέα, δεν ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας και διδάσκουν πεπλανημένα πράγματα. Εγώ δεν γνωρίζω και τους δύο, αλλά τον ένα που γνωρίζω έχει τεραστία μόρφωση και απορώ πως συνεφώνησε με τον προηγούμενο. Απορώ και εξίσταμε. Ένας έλεγε απορώ και υφίσταμε. Λοιπόν, το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μιλάει για το θηρίο, τον Αντίχριστο δηλαδή, και για το
χάραγμα του θηρίου, για τη σφραγίδα του, για το νούμερο ΧΙΞΙΣΙΓΜΑΤΑΦ 666. Λοιπόν, και λέγει ότι για το 666, τον αριθμό του θηρίου του Αντιχρίστου, ότι είναι αριθμός ανθρώπου. Ότι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, όπως είπε ο Παύλος, ο κατεξοχήν αμαρτωλός και ασεβής άνθρωπος. Κύριε Σωτρόπουλε, ας το διαβάσουμε. Αποκάλυψη Γιώτα Γάμα, στίχο 18. Εδώ είναι η σοφία. Ως της έχει το νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι δικαιολογεί. Είναι αριθμός ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτού είναι ΧΙΞΙΣΙΓΜΑ, που σημαίνει 666. Ναι. Να γνωρίσουμε στους τηλεθετές ότι το όνομα του Κυρίου μας είναι Ιησούς και μας δίνει τον αριθμό 888. Ναι, τα γράμματα. Μάλιστα. Κύριε Ζώγα, δεν είναι μόνο οι γραφές, αλλά επί τη βάση των γραφών και οι πατέρες ομιλούν για τον Αντίχριστο. Παραδείγματος χάρη, ο Ιππόλυτος, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμος Ήρος, ο Μέγας Βασίλειος. Μέγας Βασίλειος λέει, μάλιστα, θα είναι τόσο φοβερή η κατάσταση στην εποχή του Αντιχρίστου, ώστε δεν θα ήθελε ο Μέγας Βασίλειος να ζει την εποχή του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Φαίνεται τώρα οι καθηγητές της θεολογίας είναι ανώτεροι από τους Αποστόλους και ανώτεροι από τους πατέρες. Ξέρουν περισσότερα πράγματα από τους θεοπνεύστους Αποστόλους και από τους πεφωτισμένους και αγίους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι τρέλα, τρέλα. Υπάγονται και αυτοί οι οποίοι διαστρεβλώνουν τις γραφές, υπάγονται και αυτοί στους ψευδοπροφήτες. Ψευδοδιδασκάλους. Μάλιστα. Και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να λένε ψέματα και να εκφράσω όλη τη θλίψη μου προς το ακροατήριο των 2.000 ανθρώπων που παρακολούθησε την ομιλία στο κοροπή πρώτων εορτών των δύο καθηγητών και χειροκροτούσε παταγωδός, να εκφράσω τη θλίψη μου, διότι δεν βρέθηκαν μερικοί να σηκωθούν επάνω και να πούνε αυτά που λέτε κύριοι καθηγητέ είναι αντίθετα με τη γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Και σας καλέσαμε να μας φωτίσετε, όχι να μας σκοτήσετε και να μας συγχύσετε. Δυστυχώς δεν διαβάζουν οι άνθρωποι γραφές, δεν διαβάζουν πατέρες. Άκουσαν εκεί τους καθηγητάς, ονόματα καθηγητών πανεπιστημίου, θεωρούνται βαριά ονόματα και χειροκροτούσαν χωρίς να καταλαβαίνουν. Κύριε Σεντρόπουλε, υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα που ίσως σας διέφυγε. Ο εν λόγω αρχιμαντρίτης που μάζεψε 2.000 λαό, λοιπόν, για να ακούσει αυτές τις πεπλανημένες διδασκαλίες, είναι υποχρεωμένος να ξανακαλέσει το λαό και να καλέσει ομιλητάς ακρεφνής ορθοδόξους θεολόγους να διδάξουν την αλήθεια και να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Υπάρχει ένα άλλο επιχείρημα, κύριε Σωτρόπουλε. Θα ήθελα να το, ας πούμε, το προβάλλουμε, γιατί ίσως μας διαφέρει της προσοχής σου, ότι... Κύριε Ζώγα, όμως δεν πήγαμε στο κύριο θέμα μας. Θα εισέλθουμε. Ότι οι Ιουδαίοι, ναι, μέχρι σήμερα, οι κατασάρκα Ισραηλίτες, στη συντριπτικότατη πλειοψηφία, απέρριψαν τον Ιησού τον Αποναζρέτ ως Μεσσία και τον εσταύρωσαν. Διότι περιμένουν άλλο Μεσσία, τον Αντίχριστο. Και διαβάσω μέσα από την Κοινή Διαθήκη ότι ο Αντίχριστος θα ενθρονιστεί μέσα στο ναό, προφανώς του Σολομώντος. Και ότι, όπως είπε ο Κύριος, εγώ ήρθα στο όνομα του Πατρός μου, με απορρίψατε, δεν με δέχεστε, θα δεχτεί όμως τον άλλον τον απατεώνα που θα δεχτεί στο όνομα του εαυτού του. Και όπως είπε ο Ιωάννης, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολύ είναι αντίχριστη. Έχω δώσει φωτοτυπία, έχουμε όμως και το πρωτότυπο. Είναι φωτοτυπία από το εβραϊκό προσευχολόγιο, αυτό που έχουν οι Εβραίοι, οι μη χριστιανοί Εβραίοι. Λέει εδώ προσευχολόγιο δια τας καθημερινά Σάββατα, εορτάς και νεομηνίας. Και στη σελίδα 36 διαβάζω. Γέι ρατσόν, ευδόξησον Κύριε Θεέ ημών και Θεέ των προγόνων ημών, λένε οι Ιουδαίοι όταν προσεύχονται, όπως ευσπλαχνιστείς ημάς και συγχωρήσεις όλας τας παραβάσεις ημών και εξαλείψεις όλας τας ανομίες ημών και δώσεις ημάς άφεση αμαρτιών. Και ήθε να επανοικοδομηθεί ταχαίως επί των ημερών μας ο ναός, δια να προσφέρουμε ενώπιόν σου την καθημερινή θυσία της εξηλαιώσεως, ως έγραψε δι' ημάς τον νόμο σου δι' του Μωυσέως δούλου σου. Περιμένουν να κτίσουν τον ναό για να ενθρονίσουν το Μεσσία τους. Δεύτερον, στη σελίδα 51. Γιτγκαντάλ βετιγκαντάς, ας μεγαληθεί και ας αγιαστεί το μέγα όνομά του εις τον κόσμο τον οποίον αυτός σε δημιούργησε κατά την βούλησή του. Ας κάμει να έλθει η βασιλεία του, λένε οι Εβραίοι στην προσευχή. Ας κάμει να βλαστήσει η απολύτρωσή του, περιμένω ακόμη την απολύτρωση. Ας επισπεύσει την έλευση του Μεσσίου κατά τη διάρκεια της ζωής ημών, επί των ημερών ημών και κατά τη διάρκεια της ζωής ολοκλήρου του οίκου του Ισραήλ, συντόμως και ταχαίως και είπατε αμήν. Αυτός ο Μεσσίας, τον οποίον περιμένουν ακόμη οι Εβραίοι, είναι ο Αντίχριστος. Είναι ο Αντίχριστος.
Αυτός θα παρουσιαστεί ως Χριστός και ως Θεός. Θα οικειοποιηθεί τις ιδιότητες του Ιησού του Ναζωραίου. Θα πει, δεν ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος ο Χριστός και ο Θεός. Εγώ είμαι ο Χριστός και ο Θεός. Δεύτε προσκυνήσατε και προσπέσατε. Και μετά την εξόντωση του Αντιχρίστου από τον Κύριο μας Χριστό με ένα αφήσιμα, όπως λέγει ο Παύλος, ναι. Τότε προφανώς πας Ισραήλ, σωθήσετε που λέει ο Παύλος. Βέβαια, όταν απογοητευτούν οι Ισραηλίτες από τη διοίκηση του Αντιχρίστου που θα είναι ο Υιός της απολίας, ο άνθρωπος της καταστροφής, όταν απογοητευτούν από τη διοίκηση του Αντιχρίστου που θα καταλήξει σε μεγάλη συμφορά, τότε οι Ισραηλίτες θα στραφούν προς τον Χριστό. Και την ευνίδια εξόντωσή του, κύριε Σουτόπουλο. Και θα είναι το τελευταίο έθνος που θα, από όσα θα εισέλθουν στον χριστιανισμό, το τελευταίο που θα εισέλθει στον χριστιανισμό. Αυτό προβλέπεται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή και από τον ίδιο τον Χριστό που είπε «Ουμι με είδητε απάρτη έως ανοίξει ότε είπητε ευλογημένος ερχόμενος εν ώματι Κυρίου». Από τώρα και στο εξής δεν θα δείτε την προνιά μου, είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους, μέχρι ότου έρθει ο καιρός που θα πιστεύσετε σε μένα το Μεσσία και θα υπείτε κι εσείς ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κύριε Σωτρόπουλε, ας εισέλθουμε επιτέλους, έχουμε 20 λεπτά στο κυρίως θέμα της εκπομπής που είναι η μελέτη των εσχατολογικών προφητών της Καινής Διαθήκης που είναι τόσο ας πούμε ελκυστικές να πούμε και αυτόν τον όρο. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε από το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Τελειώσαμε την Παλαιά. Και ναι, τελειώσαμε με τις εσχατολογικές προφητείες και συγκεκριμένα από το 24ο κεφάλαιο που είναι εσχατολογικό. Εσείς έχετε μπροστά το κείμενο και εγώ έχω τη μετάφραση του Βάμπα, της Βιβλικής Εταιρείας, και θα σχολιάζουμε ταυτόχρονα. Να διαβάσουμε πρώτα το κείμενο. Διαβάστε το κείμενο, κύριε Σωτρόπουλε. Να διαβάσω εγώ το κείμενο, το πρωτότυπο, και εσείς την μετάφραση μετά, μάλιστα, κύριε Ζόγκα, και μετά να εξηγήσουμε. Να διαβάσουμε μόνο τους 14 πρώτους στίχους του κεφαλαίου. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Θα κάνουμε σειρά εκπομπών. Και αν προλάβουμε να τους ερμηνεύσουμε. Ματθαίου Κάπα Δέλτα. 24ο δηλαδή κεφάλαιο. Εξ αρχής διαβάζουμε. Και εξελθόν ο Ιησούς επορεύεται από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξε αυτό τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου βλέπετε ταύτα πάντα, αμήν λέγω ημίν, ου μη αφαιθεί όδε λήθος επιλήθον ως ου καταληθήσετε. Καθημένο δε αυτού επί του όρους των ελαιών, προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Υπέ ημίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Βλέπετε μη της ημάς πλανήσει, πολλοί γαρελεύσονται επί το ονοματί μου λέγοντες, εγώ ημί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. Μελίσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που εστί το τέλος. Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Και έσονται λιμοί και λιμοί, λιμοί με γιώτα και λιμοί με όμικρον γιώτα, και σεισμοί κατά τόπος. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων. Τότε παραδώσουσιν ημάς εις θλίψη και αποκτενούσιν ημάς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσους συναλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς και διατοπληθυνθήνε την ανομία ψυγήσετε η αγάπη των πολλών. Ουδέ υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε.
και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη μαρτύριον πάση της έθλησης και τότε ήξη το τέλος. Διαβάστε παρακαλώ και τη μετάφραση, κύριε Ζώγα. Και εξελθών ο Ιησούς ανεχώρη από το ιερού και προσλήθουν οι μαθητέ αυτού για να επιδείξουν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επιλήθων όσης δεν θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς, πότε θέλω σι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλω σε ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλω σε πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε, μη ταραχθείτε. Επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει αγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλω σε γίνει πίνε και λιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχαιοδύνων. Τότε θέλω σας παραδώσει εις θλίψην και θέλω σας θανατώσει. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλω σε σκανδαλιστεί πολύ και θέλω σε παραδώσει αλλήλους και θέλω σε μισή αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφείτε θέλω σε εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη. Και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Μάλιστα. Να εισέλθουμε στην ερμηνεία, κύριε Ζώγα, στον χρόνο που υπολείπεται. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεση ακόμα. Και εξελθών ο Ιησούς επορεύεται από το ιερού. Ο Ιησούς, ο αρχηγός της πιστεώς μας, ήταν στο χώρο του ιερού. Ιερό μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται ο Ιουδαϊκός ναός. Το κυρίως, ο κυρίως ναός δηλαδή, και ο χώρος γύρω από το ναό που είχε άλλα κτίσματα, άλλα κτίρια. Στο χώρο του ιερού ήταν ο Ιησούς και δίδασκε και βγήκε από το χώρο αυτόν και αναχωρούσε. Και προσήλθον οι μαθητέ αυτού επιδείξε αυτό τα σηκωδωμάς του ιερού. Οι μαθητέ, απλοϊκοί άνθρωποι, είχαν εντυπωσιαστεί από το μεγαλείο του ναού. Ο ναός, ο Ιουδαϊκός ναός στην εποχή του Ιησού δεν ήταν βεβαίως τόσο μεγαλειώδης όπως ήταν ο ναός του Σολομώντος, αλλά ήταν και αυτός ο ναός του Ηρώδου όπως λέγεται, πολύ μεγαλειώδης. Δεν έφτανε το μεγαλείο του ναού του Σολομώντος, όμως ήταν αρκετά μεγαλειώδης. Είχε τεράστια κτίρια, είχε πολυτελέστατα υλικά, έλαμπε. Η στέγη του ήταν από φύλλα χρυσού που έλαμπαν και ακτινοβολούσαν κάτω από τον ήλιο, και οι απλοϊκοί μαθητές εντυπωσιάστηκαν πολύ από το ναό, εντυπωσιάζονταν και πλησίασαν τον Χριστό να του δείξουν έτσι με θαυμασμό τα οικοδομήματα, τα κτίρια του ναού, όλο αυτό το τεράστιο, πολυτελέστατο, μεγαλειοδέστατο κτηριακό συγκρότημα. Ο δε Ιησούς είπε αυτής, οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι, αλλά ο Χριστός που ήταν σαν άνθρωπος προφήτης και σαν Θεός παντογνώστης, λοιπόν, και έβλεπε τα μέλλοντα, δεν ήταν ενθουσιασμένος από το ναό, από το κτίριο, από τα κτίρια, και είπε στους μαθητάς του, «Ου βλέπετε τα αυτά πάντα, δεν τα βλέπετε όλα αυτά? Αμήν λέγω ημίν, αλήθεια σας λέγω, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο σας βεβαιώνω, ου μη αφαιθεί όδε λίθος επιλήθων ως ου καταληθήσετε. Δεν θα μείνει εδώ λιθάρι πάνω στο λιθάρι, αλλά θα γκρεμιστεί». Αυτή ήταν η φοβερή προφητεία του Χριστού για το ναό του, τον Ιουδαϊκό ναό, για την καταστροφή του ναού. Τι έχετε να πείτε, κύριε Ζώγα, πάνω σε αυτή την προφητεία? Εγώ δεν θα πω τίποτα. Η ιστορία μιλάει πλέον, κύριε Σωτρόπουλε. Τι λέει η ιστορία? Το 70 μετά Χριστόν, ο Ρωμαίος στρατηγός του Τίτο,
ο Τίτος, γιος του τότε αυτοκράτορου Βεσπασιανού, κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Και μετέπειτα αυτοκράτορ. Και μετέπειτα αυτοκράτορ, κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και κατέστρεψε όχι μόνο ολοσχερώς την Ιερουσαλήμ, αλλά και παρά τη διαταγή του αξιοπρόσκειτου που είχε δώσει, όπως αναφέρει ο Ιουδαίος ιστορικός και στρατηγός των Ιουδαίων, ο Ιώσυπος, όπως είχε δώσει εντολή να μην καταστρέψουν τον ναό. Όμως τον κατέστρεψε. Λοιπόν, κατεστράφει ολοσχερώς. Και όταν λέμε ολοσχερώς, είχαν μείνει μόνο τα θεμέλια. Και όταν, αν θυμάμαι καλά, την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτου, ναι, με εντολή δική του, οι Ιουδαίοι προσεπάθησαν να ανοικοδομήσουν τον ναό, τότε, καθώς κάβανε, γινόταν σεισμός, φλόγες έβγαιναν από τα θεμέλια του ναού. Και με αποτέλεσμα, το μόνο το οποίο πέτυχαν είναι να ξεθεμελιώσουν, που λέμε, να μην αφήσουν τα θεμέλια του ναού. Και ναι, να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά το αναφέρουν θύραθεν κοσμικοί ιστορικοί, ότι όχι μόνο όταν την εποχή πατέρες, του Ιουλιανού του, μάλιστα, Παραβάτου, απεπειράθησαν οι Ιουδαίοι να κτίσουν και με την υποστήριξη του Ιουλιανού το ναό, φλόγες έβγαιναν από τα θεμέλια, λοιπόν, και εμπόδιζαν τους εργάτες και αναγκάστηκαν να σταματήσουν το έργο. Δεν επέτρεψε ο Θεός, το αναφέρουν θύραθεν ιστορικοί, το αναφέρουν και χριστιανοί, το αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ήταν ένα φοβερό θαύμα αυτό, που εμπόδισε να κτιστεί ο ναός των Ιουδαίων. Φαίνεται όμως τους εσχάτους κυρούς θα επιτρέψει. Σήμερα να υπενθυμίσουμε ότι είναι χτισμένος, είναι ένα τέμενος χτισμένο εκεί που ήταν ο ναός του Σολομώντος, το τέμενος του Ομάρ, ενός από τους διαδόχους. Είναι επιμέρος του Ιουδαϊκού ναού. Μάλιστα, και θα πρέπει πρώτα, κύριε Σωτρόπουλε, να κατεδαφιστεί, να γκρεμιστεί, δεν ξέρω, να φύγει δηλαδή από το τέμενος. Για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες για την οικοδόμηση του ναού. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, δεν είναι θέμα της πρόνοιας του Θεού. Τι είχε πει ο Νταγιάν όταν τον ρώτησαν πώς θα κτιστεί. Το θυμάμαι, το είχα διαβάσει στις εφημερίδες. Είπε έτσι, μεταξύ αστείου και σοβαρού, γίνονται και σεισμοί. Λοιπόν, θα τυράξω καμιά μέρα. Ή και να τυνάξεις. Ή και να τυνάξεις. Λοιπόν, και θα κτίσω το λαό. Θα βάλουν δύο φανατικούς. Αυτός είναι ο μεγάλος πόδος των Ιουδαίων, να κτίσουν τον ναό και να ενθρονίσουν τον Αντίχριστο. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η προφητεία. Είναι δυνατό και μερικοί φανατικοί Ιουδαίοι από αυτούς τους λεγόμενους Ορθοδόξους Ιουδαίους, δηλαδή Ορθοδόξους, όχι με την έννοια του Χριστιανού Ορθοδόξου. Αυτοί που είναι φανατικά προσκολλημένοι, είναι δυνατόν να προβούν σε μια πράξη να την άξει, όπως σκότωσαν τον πρωθυπουργό τους. Ένας εξ αυτών, τελευταία. Ασφαλώς, όλα είναι. Μια ομάδα που λέμε τέτοιο φανατικό να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Πάντως, λένε οι ιστορικοί ότι μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ, οι Ρωμαίοι κατακτητέ πήραν άρωτρα και όργο σαν τη γη και αναποδογύρισαν τη γη και τα λιθάρια και όντως πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Χριστού κατά λέξη. Δεν έμενε λίθος επί λίθο. Και όπως θα δούμε και από άλλες προφητείες που είπαν αυτοί ότι το αίμα σου στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των τέκνων μας γνώρισαν και φοβερή σφαγή. Ασφαλώς. Και άλλοτε παρουσιάσαμε μέσα από σπάλματα από την Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του Ιωσήπου την φρικτή καταστροφή της Ιερουσαλήμ και αυτά που υπέστησαν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη. Φοβερά πράγματα. Συνεχίζουμε, κύριε Σωτρόπουλε. Καθημένο δε αυτού επί του όρου των ελαιών προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατ' ιδία λέγοντες. Όταν ο Χριστός ανέβηκε στο όρο των ελαιών, κοντά στην Ιερουσαλήμ, από το όρο των ελαιών φαινόταν και ο ναός και όλη η πόλη. Ο δε ναός παρήχε έκπαγλο θέαμα, διότι όπως είπαμε η στέγη του ήταν όλη από καθαρό χρυσάφι και ακτινοβολούσε κάτω από τον ήλιο. Λοιπόν, ενώ καθόταν ο Χριστός στο όρος των ελαιών, τον πλησίασαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως και του είπαν «Υπέ ημίν πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Πες μας, Κύριε, πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα, θα καταστραφεί ο ναός και δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Πότε θα γίνει αυτή η καταστροφή και ποιο θα είναι το σημείο που θα προηγηθεί της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, του τέλους του κόσμου». Οι μαθητές νόμιζαν ότι όταν καταστραφεί ο ναός θα έρθει, θα παρουσιαστεί και ο Χριστός για δεύτερη φορά και θα έρθει το τέλος του κόσμου. Θα γίνει η δευτέρα παρουσία και το τέλος του κόσμου. Και γι' αυτό έθεσαν δύο ερωτήματα. Πότε θα γίνουν αυτά καταστροφές, καταστροφή του ναού και ποιο σημείο θα προηγηθεί της παρουσίας σου, της δευτέρας σου παρουσίας και του τέλους του κόσμου. Διότι
σε μεγάλα γεγονότα πολλές φορές προηγούνται και σημεία. Κύριε Σαντρόπουλε, ερμηνεύσατε τις λέξεις συντέλεια του αιώνα σας με ως... τέλος του κόσμου. Τέλος του κόσμου. Εδώ έχω την επίσημη... Δεν είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, σύμφωνα με το τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, φεύγω σαν άνθρωπος, σωματικός φεύγω, με την αναλυψή μου, απομακρύνω από εσάς, αλλά σαν Θεός, να, θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, έως τη συντελείας του αιώνος, έως το τέλος του κόσμου, έως τη δεύτερα παρουσία. Εδώ έχω μπροστά μου την επίσημη μετάφραση των αυτοαποκολλωμένων μαρτύρων του Ιεχωβά, χριστιανικές γραφές, έχουμε μάλιστα παρουσιάσει κάποιες εκπομπές. Ξέρετε τι φωνάζουν τα δαιμόνια. Αρκετές διαστροφές από ξέρετε εδώ μέσα. Ξέρετε τι φώναζαν τα δαιμόνια σε κάποιο ναό που εξόρκησε ένας κληρικός δαιμονισμένος. Ξέρετε τι φώναζαν με το στόμα των δαιμονισμένων. Οι καλύτεροι φίλοι, λέει, οι καλύτεροι φίλοι μας έλεγαν οι δαίμονες. Οι καλύτεροι φίλοι μας είναι οι μασόνοι και μετά οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Κοιτάξτε πώς μεταφράζουν στην επίσημη μετάφρασή τους, κύριε Σαντρόπουλε. Ναι. Πες μας πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου και της τελικής περίοδου του συστήματος πραγμάτων. Αυτό είναι η μετάφραση. Ξέρετε, γιατί... πλαστογραφία, ναι, κύριε Ζώγα. Γιατί όμως το λένε μετά σύστημα πραγμάτων. Γιατί τη μεν παρουσία του Κυρίου την τοποθετούν επίσημα στο 1914 ως αόρατη ότι έγινε η δευτέρα παρουσία. Αοράτος. Μα ο Χριστός αοράτος είναι πάντοτε παρόν. Λέω ότι λένε. Ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσα στα σήμερα. Πρώτα βέβαια λέγανε ότι ήταν το 1874, μετά άλλαξαν την μετέθεση του 1914 και σύστημα πραγμάτων. Γιατί άλλαξαν χρονολογίες, μυαλά δεν άλλαξαν. Λοιπόν, εννοούν σύστημα πραγμάτων την καταστροφή του εμπορικού πολιτικού συστήματος και τη σφαγή ημών. Ανοησίες. Τον μη μαρτύρων του Ιεχωβά και εγκαθίδρωση τη χιλιετούς βασιλείας. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν τον όρο σύστημα πραγμάτων, κ. Σαντρόπουλε. Και αποφεύγουν τον σωστό όρο τέλος του κόσμου. Αυτό δεν είναι μετάφραση, αυτό δεν είναι ερμηνεία, αυτό είναι πλαστογραφία. Εγώ παρουσίασα μερικές δεκάδες σε εκπομπές που έκανα εδώ και όταν αποσιάζεται, μερικές δεκάδες, γιατί είναι εκατοντάδες οι διαστροφές που έχουν γίνει. Αλλά, λοιπόν, και το σημάδι της παρουσίας και της τελείας του αιώνος. Οπότε, κύριε Σαντρόπουλε, προηγείται κάποιο σημείο, κάποιο σημάδι, αυτό σημαίνει σημείο, τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ή κάποια σημεία, κάποια σημάδια. Ο Κύριος όμως έδωσε άμεση απάντηση σε αυτά τα δύο ζωτικά ερωτήματα, σπουδαιότερα. Δεν έδωκε αμέσως απάντηση στα ερωτήματα αυτά, έδωκε κατόπιν βεβαίως, αλλά πρώτα επέστησε την προσοχή των ειδικών του στους πλάνους, στους απατεώνες, στους ψευδοχρίστους, στους ψευδοπροφήτες. Διαβάζομαι στη συνέχεια. Ματθαίου Καπαδέλτα, 4 στίχος. «Και αποκριθείς ο Ιησούς», είπεν αυτής. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε στους μαθητάς του, που υπέβαλαν τα δύο ερωτήματα. «Βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Προσέχετε να μη σας πλανήσει κανείς. Προσέχετε, τα μάτια σας 14 θα λέγαμε, τα μυαλά σας 400. Προσέχετε, μη σας πλανήσει κανένας πλάνος, κανένας απατεώνας και χαθείτε. Κύριε Σαντρόπουλε, θα ήθελα να μην προχωρήσουμε στην ερμηνεία του επομένου στίχου, επειδή είναι σπουδαίος όσον αφορά την εμφάνιση των ψευδοχρήστων διαμέσου των αιώνων, αλλά και στην εποχή μας. Και επειδή έχουμε μόνο 1,5 λεπτό, 2 στη διάθεση, θα ήθελα να υπενθυμίσω απλά τα τηλέφωνα του σταθμού, το 3617-285, επαναλαμβάνω, 3617-285 και το 3637-810. 3637-810 και ότι μέχρι τις 1:20 με τον κύριο Σαντρόπουλο θα είμαστε εδώ μαζί. Συνεχίστε, κύριο Σαντρόπουλο, στα 2 λεπτά που έχετε ακόμα. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονοματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσι». Προσέχετε, λέει, να μην σας πλανήσει κανένας απατεώνας, διότι όχι ένας, πολλοί απατεώνες θα έλθουν χρησιμοποιώντας το όνομά μου. Θα έλθουν με το όνομά μου. Θα λένε ο καθένας από αυτούς τους απατεώνες, θα λέει «Εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Μεσσίας». Και δυστυχώς θα πλανήσουν όχι λίγους, αλλά πολλούς. Σήμερα, κύριε Ζώγα, είναι πάρα πολλοί οι πλανεμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Εδώ εννοώ στο χριστιανικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος των λεγόμενων χριστιανών είναι αιρετικοί. Είναι παπικοί και είναι και
χιλιάδες αιρέσεις προτεσταντικές. Λοιπόν, αλλά και μέσα σε αυτούς που λέγονται Ορθόδοξοι, πολλοί δεν είναι πλανεμένοι, όπως οι Φωτισμένοι, όπως άλλοι, οι οποίοι άλλος σου λέει δεν παραδέχεται κόλαση, άλλος δεν παραδέχεται παράδεισο, άλλος δεν παραδέχεται αθανασία ψυχής κλπ. Πλανεμένοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, εν Θεώ, την επομένη Κυριακή. Σας χαιρετούμε εν Κυρίου και προτρέπουμε ταπεινώς, επειδή είναι αρχή του έτους, να βάλουμε αρχή, όπως είπα σε προηγουμένη εκπομπή, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για να ξέρουμε από πού ήρθαμε, πού βρισκόμαστε και πού βαδίζουμε. Να διαβάζουμε μέρα και νύχτα το Ευαγγέλιο για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και συνειδητοί λάτρες του Θεού. Και σε 7 η ώρα, κύριε Στρόπλη, υπενθυμίστε. 7 η ώρα, συν Θεώ, το βράδυ θα μιλήσουμε στην αίθουσα Ζωοδόχου Πηγής 44, στην αίθουσα της αδελφότητας Σταυρός, με θέμα λίγο ενδιαφέρον. Παρακαλείστε όσοι μπορείτε να έρθετε να ακούσετε την ομιλία και να ειδοποιήσετε κι άλλους. 7 η ώρα το βράδυ, Ζωοδόχου Πηγής 44. Χαίρετε, εν Κύριο. Ιωμίδης Γιαλινάς, ζωγράφος Αντικέρ.